η βάση στο ενόπνευμα και την καταλληλότητα για αυτή τη δραστηριότητα. Έχουμε τη δυνατότητα, ανά την Ελλάδα πιστεύω και η Κρήτη, αν φύγουμε και από το Ηράκλειο, να καλύψουμε όλες τις τα αποθέματα ενόπνευματος αν ζητηθεί. Ναι. Δηλαδή η πρώτη ύλη πολύ υπάρχει. Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Είναι στο χέρι του κράτους επειδή ακούω συνεχώς, βλέπω τα πιο πολλά κανάλια και εσάς και δεν έχει αναφερθεί αυτό καθόλου πουθενά. Δηλαδή ψάχνουμε εισαγωγές συνοπνεύματος και δεν μπορούμε να βρούμε, δεν διατίθεται πουθενά και αποκλειστικά μόνο στο στρατό, από ό,τι έχω μάθει και στο Κερατσίνι που πάνε σε κάτι εγκαταστάσεις στρατού και γίνονται τα αντισηπτικά και δεν μίλησε κανείς για τη δυνατότητα που έχουμε εμείς οι ίδιοι παραγωγοί ώστε να βοηθήσουμε ακόμα και να... Ακριβώς. Προσπαθούμε από τις επικοινωνίες που έχουμε από τους παραγωγούς, τα μέλη μας είναι γύρω στα 500 στο νομό Ηρακλείου. Μόνο το Ηράκλειο υπολογίζομαι 4 με 5 τόνους τσικουδιού θα μαζέψουμε άνετα. Μόνο το Ηράκλειο, δηλαδή πολύ χαλαρά θα το έλεγα. Άρα δηλαδή να κάνουν το ίδιο και στον Τύρνα ξεχνάτε... που βγάζουν τσίπουρο και θα λύσουμε το πρόβλημα. Και για στην Ελλάδα, κάτι ανάλογο βέβαια. Μπορεί να γίνει χωρίς... Ασφαλώς και μπορεί να γίνει κάτι ανάλογο. Ήθελα να υπολογίσω βέβαια ότι το Ηράκλειο είναι από τις μεγαλύτερες αμπελουργικές ζώνες στην Ελλάδα. Μην το ξεχνάμε. Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τον κάθε νομό με αυτές τις ποσότητες. Και όχι μόνο αυτό. Για να είμαστε ρεαλιστές. Επειδή μας λένε και επιδημιολόγοι ότι μπορεί τον Οκτώβριο να έχουμε νέα πανδημία, οπότε τα καζάνια να τα πάτε λίγο νωρίτερα φέτος. Ασφαλώς. Αυτό ήρθε για να μείνει. Είμαστε εδώ, έχουμε οργανώσει αμπελουργία, έχουμε πρώτες ύλες που παράγουμε την τσικουδιά μας. Ήρθαμε για να είμαστε διαχρονικοί, γιατί τα καζάνια δοθήκανε πάλι σε μια πανδημία, όχι με επιδημία αρρώστιας, αλλά οικονομική στους αμπελουργούς τότε, κοιτάδες ο Βενιζέλος. Σε μια λοιπόν πανδημία είναι δίπλα η αμπελουργή μαζί με τους παραδοσιακούς αποσταγματοποιούς να δωρήσουμε αποστάγματα για το κοινωνικό σύνολο. Και αν περισσέψει κάτι, στείλτε και σε εμάς. Αν περισσέψει, στείλτε και σε εμάς κάτι και θα δούμε εμείς. Θα το κάνουμε. Ενόπνευμα, θα πιούμε κάνα ποτηράκι, θα το δούμε τώρα. Θα σας στείλουμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και την Ευαγγελία Μαρινέλη. Γεια σας, κύριε Βρέτζο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πολύ ωραία πρωτοβουλία. Είδες πόσοι τόνοι παράγονται στο Ηράκλειο και μόνο στο Ηράκλειο. Φαντάσου. Δίνουν λοιπόν εκεί πέρα οι άνθρωποι που έχουν καζάνια και βγάζουν τσικουδιά και πολλές μεγάλες ποσότητες μάλλον τσικουδιά. Το προσφέρουν για να υπάρξει ενόπνευμα, να καλυφθεί η έλλειψη ενοπνεύματος και αντισηπτικών που αυτή την περίοδο παρατηρείται και στα φαρμακεία και στα σούπερ μάρκετ. Και τόσο το έχουμε ανάγκη. Ναι, είναι σαν χρυσάφι το αντισηπτικό. Τώρα βρίσκεις αντισηπτικό και κάνει βρίσκεις το... Και η τσικουδιά πολλές φορές σαν χρυσάφι είναι. Το λότο. Ναι, συμφωνούμε για άλλες περιπτώσεις. Λοιπόν, πάμε ωστόσο σε έναν συμπατριώτη μας, σε έναν Έλληνα από τη Σουηδία. Η Σουηδία έχει ιδιαίτερη σημασία. Είναι μια από τις χώρες που φαινόταν να το αντιμετωπίζει χαλαρά το θέμα του κορονοϊού, σε πρώτη φάση τουλάχιστον. Τώρα ωστόσο είναι ιδιαιτέρως αυξημένη η ανησυχία των ανθρώπων που ζουν εκεί και βεβαίως η κυβέρνηση έχει πάρει πάρα πολύ σκληρά μέτρα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα στον κύριο Βασίλη Γιαννόπουλο. Βασίλη, καλημέρα. Μιλάμε στον Ενικό, είμαστε κοντά στην ηλικία, είναι προφανές, οπότε ας αφήσουμε τις τυπικότητες. Πού σε βρίσκουμε, ποια πόλη, Βασίλη? Είμαι στη Στοκχόλμη, στην πρωτεύουσα. Ωραία, πρωτεύουσα. Για πες μας, γιατί όπως έλεγε και ο Θανάσης εισαγωγικά, φάνηκε ότι η Σουηδία το πρώτο διάστημα το πήρε πολύ χαλαρά, χωρίς ιδιαίτερα μέτρα και μας κάνει εντύπωση γιατί μιλάμε για μία από τις πιο σοβαρές χώρες του πλανήτη, έτσι, με πολύ προηγμένο σύστημα υγείας και βεβαίως από τα καλύτερα και κοινωνικά κράτη. Και κοινωνικές δομές που ζηλευτές για κάθε, υπόδειγμα. Για κάθε κράτος του δυτικού κόσμου. Σίγουρα η Σουηδία έχει υπάρξει υπόδειγμα και είναι και πρότυπο για πολλές χώρες στην Ευρώπη. Εγώ ζω αρκετά χρόνια εδώ στη Σουηδία. Στην αρχή ξεκινήσανε με πολύ χαλαρά μέτρα. Απαγορεύσανε μόνο στην ουσία να γίνονται μαθήματα. Στην ουσία μπορούσαν να γίνονται μαθήματα εξ αποστάσεως μόνο στα λύκεια και στα πανεπιστήμια. Απαγορεύσανε τις δημόσιες συγκεντρώσεις, οι οποίες ήταν άνω των 500 ατόμων, το οποίο στη συνέχεια έγινε 50 άτομα. Εξακολουθούν να έχουν αυτά τα μέτρα. Τώρα, στην ουσία, τα μέτρα τα οποία πήρανε, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι απαγορευτικά, ήταν να επισκέπτεται κάποιος τους οίκους ευγυρίας. Yeah. Γιατί προσπαθούν να προστατεύσουν λίγο αυτές τις ευπαθείς ομάδες, τους ηλικιωμένους. Αλλά στην ουσία, τα δημοτικά, τα νηπιαγωγεία, τα γυμνάσια, τα εστιατόρια, τα πάντα είναι ανοιχτά. Δεν επηρεάστηκαν δηλαδή από τις εικόνες από άλλες χώρες και ιδιαίτερα της Ευρώπης? Κοιτάξτε να δείτε, έχουν επηρεαστεί σίγουρα. Εγώ τουλάχιστον στο δικό μου κύκλο βλέπω ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη ανησυχία, αυξημένη θα έλεγα σε σχέση με χθες. Ο λόγος που είναι σε σχέση με χθες αυξημένη είναι διότι τα θύματα χθες ήταν γύρω στα 115. Τα θύματα ή τα κρούσματα? Σε σχέση με,
Όχι, τα κρούσματα είναι γύρω στα 8.000. Τα θύματα αυτές. Οι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους. Είναι πολύ μεγάλη αύξηση μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Δηλαδή από μέρα σε μέρα έχει αλλάξει η κατάσταση στη Σουηδία ως προς το χειρότερο. Βεβαίως, διότι προχθές είχαμε γύρω στα 60 θύματα και χθες είχαμε 115. Διπλάσιο. Είναι μια σημαντική αύξηση, θα έλεγα. Mm-hmm. Ναι. Αυτό βέβαια οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν υπάρξει πολύ χαλαρά μέτρα. Ο κόσμος είναι έξω. Δεν χρειάζεται, δεν τους απαγορεύει κανείς να κυκλοφορούν έξω. Αυτό που έχει κάνει η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας δηλαδή στη Σουηδία και βλέπουμε 115 θύματα. Έτσι, σε μια χώρα από τις πλέον οργανωμένες έχει σημασία. Δηλαδή, όταν ακούμε όλη μας τη Σουηδία. Υπόδειγμα έρχεται στο μυαλό μας, ναι. Και δι' κοινωνικού κράτους. Ναι, σίγουρα. Νομίζω αυτό συμβαίνει σε όλους. Αλλά δεν έχουν απαγορεύσει κάτι αυστηρό. Στην ουσία, αυτό που έχουν απαγορεύσει είναι να επισκέφτεται κανείς τους οίκους ευγυρίας. Δηλαδή, αν θα μπορούσα να πω ότι έχει μπει κάπου απαγορευτικό. Πολύ περίεργο. Πολύ περίεργο και με δεδομένη την γεωμετρική αύξηση και των κρουσμάτων και των θανάτων. Το σύστημα υγείας αντέχει. Επίσης πολύ διαφημισμένο στο εξωτερικό. Το σύστημα υγείας προς το παρόν πιστεύω ότι αντέχει. Έχουν δημιουργήσει ένα νοσοκομείο στρατιωτικού τύπου. Έχουν εκμεταλλευτεί ένα εκθεσιακό κέντρο που βρίσκεται εδώ στην πρωτεύουσα, το οποίο το έχουν εκμεταλλευτεί. Όπως είπα, δημιούργησαν ένα νοσοκομείο στρατιωτικού τύπου για να μπορέσουν να αντέξουν στην ουσία την οσυλία ανθρώπων που θα υπάρξουν στο μέλλον. Γιατί γνωρίζουν και οι ίδιοι, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές σε μια ομιλία του, ότι θα υπάρξουν περαιτέρω κρούσματα.